Πολεμόχαρη φιλή μου, κάτι άλλες ωραίες μέρες. Αλλά δεν θα τη συζητήσω με τον καλεσμένο μας, με τον Μανώλη τον Καψή. Τότε που ο πατέρας του τάπωνε τον Μπαρτόλομιου κανονικά στο θέμα των βάσεων και τώρα καλά το ατάριξε και πολύ καλά κάνει και μένει εκεί στο θέμα με τις χαμένες πατρίδες. Αλλά όλα αυτά τα ξεχνάω για να συζητήσω μόνο για το θέμα Πάγκαλου. Μανώλη μου, πού είσαι? Καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία του Πάγκαλου? Πρέπει να σου πείσω πάντως ότι ακριβώς το κείμενο, τι είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος σε αυτή την περιβόητη συνέντευξη με τον Αλή Μπειράτ, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο απομαγνητοφωνημένο, σωστά μεταφρασμένο. Σου θυμίζω ότι ο Πάγκαλος μιλούσε γαλλικά με τον Αλή Μπειράτ. Ναι, μιλούσε γαλλικά με τον Μπειράτ, αλλά όλες οι εφημερίδες αναπαρήγαγαν αυτή την ιστορία, νομίζω. Θα σου θυμίζω ότι ο Μπειράτ είπε: ο Πάγκαλος δεν αναφέρθηκε σε αυτή τη συνέντευξη ποτέ σε νησιά. Ναι. Δεν είπε ποτέ τη λέξη νησιά. Τι είπε, αποστρατικοποίηση. Δεν είπε ποτέ τη λέξη αφοπλισμός. Τι είπε? Είπε, αν τη θυμάμαι καλά, εάν η Τουρκία αποσύρει την στρατιά του Αιγαίου από τα παράλια της Μικράς Ασίας, εμείς θα μειώσουμε τη στρατιωτική μας παρουσία, θα απαλλάξουμε την Τουρκία από την... Κάπως έτσι. Δεν καλά, εγώ φαίνεται ότι πήγα σε όλες τις εφημερίδες που γράφανε ότι μίλησε για αποστρατικοποίηση. Ήταν μια εβδομάδα πριν αυτά. Λοιπόν, ήταν μια εβδομάδα πριν. Ωραία. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι. Ναι. Ακόμη πώς τον είπε στον Θόδωρο Πάγκαλο στην εισαγωγή. Παπαρόπλη μοίρα. Δεν φαντάζομαι ότι ο Θόδωρος Πάγκαλος, ασχέτως των αδυναμιών του, μπορεί να προτείνει ή πρότεινε αφοπλισμό των νησιών. Αν δεν μπορώ το να πρότεινε, όπως εγώ το διάβασα. Αν το πρότεινε, είναι μεγάλη σαχλαμάρα. Επίοικος. Αν πρότεινε αφοπλισμό των νησιών, είναι πάρα πολύ μεγάλη σαχλαμάρα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Εάν πρότεινε αυτό που λες εσύ. Επίσης, είναι λίγο. Απλώς λίγο μικρότερη η σαχλαμάρα. Είναι σαχλαμάρα. Μπράβο, είναι επίσης. Διότι βγήκαν την άλλη μέρα οι στρατιωτικοί που ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς όσον αφορά τις μετακινήσεις και είπανε αυτό που ξέρουμε όλοι στο κάτω-κάτω στραφής δεν είναι κάτι πολύ καινούριο. Ότι η στρατιά του Αιγαίου μέσα σε 24 ώρες μπορεί να επανέλθει στις θέσεις της. Τα δικά μας στρατεύματα, εάν ένα μέρος από τα δικά μας στρατεύματα έχουν αποχωρήσει, έχουν φύγει από όπου βρίσκονται, να μην τα φωνάζουμε κιόλας. Έχουν φύγει από όπου βρίσκονται και έχουν επιστρέψει στην Αθήνα. Αν κάνει κακό καιρό, δεν μπορούν να επιστρέψουν. Μάλιστα. Και αν κάνει κακό καιρό, πολύ κακό καιρό, για μια εβδομάδα, δεν μπορούν να επιστρέψουν για μια εβδομάδα. Σαχλαμάρα είναι και αυτό. Τώρα, και αν ο Ατήλας νούμερο 3 είναι λίγο μικρότερος από τον Ατήλα νούμερο 2, επίσης είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως, Μαλβίνα, που ο Θόδωρος Πάγκαλος μετά από όλη αυτή την ιστορία δεν έχει βγει να μας πει. Τι ακριβώς εννοούσε. Αυτό δεν σε έχει. Ναι, με έχει προβληματίσει. Και σου ομολογώ, όταν μου ζήτησες να πούμε δύο κουβέντες, άρχισα να το σκέφτομαι. Γιατί ο Θόδωρος Πάγκαλος, που μιλάει συχνά, δεν έχει εξηγήσει πώς το είπε ακριβώς και γιατί το είπε. Ομολογώ ότι έχω μια απορία κι εγώ. Κατά τη γνώμη σου, γιατί? Ας μην κάνουμε υποθέσεις. Ας βγει τουλάχιστον κάποια στιγμή ο Θόδωρος Πάγκαλος να μας πει τι ακριβώς εννοούσε και γιατί το είπε. Δεν έχω καταλάβει. Σου ομολογώ. Δεν ξέρω. Μήπως τα γαλλικά εκεί που την έδωσε στην έδειξη των Μπειράτ. Κακό είναι, ναι, νομίζω ότι όσο και καλά να κυρίσει μια ξένη γλώσσα, ο Υπουργός Εξωτερικών καλό θα είναι να μιλάει τη γλώσσα. Λες να του δώσουμε ένα μικρό άλλο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που ο Υπουργός των Εξωτερικών μιλάει τόσο καλές γλώσσες.